Τι από αυτά που ακούτε θέλετε να τοποθετηθείτε, ναι, μου το λέτε. Κρατάω σημειώσεις και θα κάνω μια συνολική τοποθέτηση. Σε σύσκεψη που είχαμε σήμερα, εγώ, ο κύριος Σκουρλέτης, η κυρία Φωτίου και η κυρία Αντωνοπούλου, οι τέσσερις υπουργοί στον ευρύτερο τομέα, οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν είναι οι εξής, ότι κατατίθεται αύριο ή μεθαύριο τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις, γιατί αυτό είναι που έρχεται, κύριε Χατζηνικολάου, κατατίθεται άμεσα. Κατατίθεται τροπολογία ώστε να παραταθεί η μετενέργεια από 3 σε 6 μήνες. Με βάση τη συμφωνία που έκανε με το Προεδρείο της ΓΕΣΕ ο κύριος Σκουρλέτης σε συνάντηση την οποία είχατε. Δεύτερη ενέργεια θα είναι σε 15 περίπου μέρες, θα είναι έτοιμο για τη σταδιακή αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, όπου εκεί θα πάνε στροπολογίες και νομοθετικές ρυθμίσεις που είπα του κυρίου Βρούτση για να ανασταλεί η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και να μην γίνουν οι μειώσεις στις επικουρικές. Και τρίτο βήμα το οποίο αποφασίσαμε είναι το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά από περίπου 20 μέρες με ένα μήνα. Επομένως, το ζήτημα το άμεσο που θέσατε, έχουμε πει ή αύριο μεθαύριο έχουμε δώσει εντολή να ετοιμαστεί η τροπολογία. Άρα και η κατάργηση του 586 βασικού. Ναι, ναι. Ναι, σε δύο δόσεις όπως είπε. Θα πάει 680 από 586 μέσα στο 2015 και μέσα στο 2016 θα επανέλθει στα 751 ευρώ. Μάλιστα. Για τον κατώτατο μισθό μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε τώρα στον κύριο Κουτσιούμπελη που είναι ο προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής.